Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ανθή. Είσαι καλά? Μια χαρά και χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε για άλλη μια φορά, έστω και τηλεφωνικά. Τηλεφωνικά, ναι. Πραγματικά πολύ μεγάλο. Εμείς το είχαμε δει κάποια στιγμή από το Guardian, ότι κάνεις κάτι, μια καινοτόμα οπτικοακουστική εγκατάσταση στο Πολεμικό Μουσείο του Λονδίνου και ότι έχει και πολύ μεγάλη επιτυχία και αφορά και τη Λέσβο. Δεν θέλω όμως να τα πω όλα εγώ. Θέλω να μου πεις πώς το σκέφτηκες αυτό και πώς προχώρησε και πώς είναι σήμερα. Λοιπόν, η κατάσταση καταρχήν λέγεται Life in a Camp, η ζωή στο camp. Προσπαθεί να αποτυπώσει την καθημερινότητα στη Μόρια. Είναι ένα project το οποίο ξεκίνησε πριν περίπου ένα χρόνο. Οι περισσότερες λήψεις έχουν γίνει το Φεβρουάριο του 2020 και μετά ξαναέρθαμε στη Μόρια αμέσως μετά τη φωτιά, για να μπορέσουμε να δείξουμε κάποια τελείως διαφορετική εικόνα το Σεπτέμβριο. Το ίδιο το installation είναι καταρχήν μια βιωματική εμπειρία, δηλαδή μπαίνει κανείς σε ένα δωμάτιο περίπου 30 τετραγωνικών, φαντάσου, στο χώρο του μουσείου και είναι περιτριγυρισμένος από γιγαντοοθόνες που δείχνουν τη ζωή στη Μόρια, τη ζωή την καθημερινή, όχι αυτή που βλέπουμε στις ειδήσεις με τα μεγάλα γεγονότα, ανθρώπους που μαγειρεύουν, ανθρώπους που φτιάχνουν το τσάι τους, προσπαθούν να καθίσουν στις ουρές για να πάρουν το φαγητό τους, παιδάκια που παίζουν, και αυτό ήταν που θέλαμε να καταγράψουμε. Είναι ένα project το οποίο είναι μια συμπαραγωγή ουσιαστικά του Βρετανικού Imperial War Museum, του αντίστοιχου πολεμικού μουσείου, και του CNN, για το οποίο και δουλεύω, και γι' αυτό έχουμε και χρησιμοποιήσει την τεχνολογία του CNN. Είχαμε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε πάρα πολύ καλές κάμερες, πάρα πολύ καινοτόμες μεθόδους. Χρησιμοποιήσαμε πάρα πολύ κάμερες 360 μοιρών για να μπορέσουμε να δείξουμε, να μπορέσει ο θεατής να μπει μέσα στην εικόνα ουσιαστικά και να βρίσκεται για 5 λεπτά μέσα σε αυτό το δωμάτιο, το οποίο είναι όσο πιο βιωματικό μπορεί να είναι σαν εμπειρία για κάποιον που βρίσκεται τόσο μακριά, σαν να βρισκόταν στη Μόρια. Αυτή είναι και η ιδέα, η κεντρική του installation αυτού. Ελίδα Λαυροπούλου, να σου πω ότι και μόνο που εγώ είχα δει τις φωτογραφίες που δεν ήμουν δηλαδή εκεί, καταλάβαινα ότι όντως, και εντωμεταξύ έτυχε να το δω και αφού έγινε και η πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερός το Κιτ Μόριας, και ξέρεις πόσο συχνά πηγαίνουμε εκεί και εσύ έχεις πάει πολλές φορές, πραγματικά μου θύμισε αυτή την καθημερινότητα, πόσο μάλλον να βρισκόμουν κιόλας εκεί σε αυτή την εγκατάσταση. Η ιδέα λοιπόν πώς ξεκίνησε να γίνει με αυτόν τον τρόπο και να είναι τόσο βιωματικό? Η ιδέα ήταν να καταφέρουμε να δώσουμε μία αμεσότητα και ουσιαστικά να παρουσιάσουμε ένα project στο κοινό, το οποίο θα μπορούσε να υπάρχει μία εμπάθεια. Δηλαδή, μιλάμε πάρα πολλά χρόνια σε όλη την Ευρώπη πλέον για το προσφυγικό, για την προσφυγική κρίση. Το έργο αυτό προσπαθεί απλά να βάλει τον θεατή στη θέση του τι θα γινόταν αν αυτός ο ίδιος ξαφνικά βρισκόταν μέσα σε αυτό το camp, ποια θα ήταν η αντιμετώπιση, τι θα προσπαθούσε να κάνει, δηλαδή να τον φέρει στη θέση του ανθρώπου που βρίσκεται εκεί. Και μαζί με αυτό να ανοίξει έναν προσωπικό διάλογο για τον καθέναν από εμάς και μια εσωτερική αναζήτηση. Στο CNN σκεφτήκαμε ότι βεβαίως εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ με μεγάλα γεγονότα, με ειδήσεις. Έχοντας λοιπόν το χρόνο, το χώρο και τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι διαφορετικό, θεωρήσαμε ότι αυτό θα ήταν ένα έργο που θα ενδιέφερε πολύ κόσμο και θα είχε κάτι περαιτέρω να δώσει σε αυτό το διάλογο, ο οποίος έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή διαδραματίζεται πάρα πολύ έντονα στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά το προσφυγικό. Μάλιστα, και έχει και, είναι λοιπόν ένα installation με βίντεο, αυτό εκεί είναι, αλλά έχει και μια έκθεση νομίζω του Ai Weiwei. Ναι, μαζί με το δικό μας λοιπόν έργο, και υπάρχουν κάποιες άλλες εκθέσεις που ανήκουν στην ενότητα πρόσφυγες, 100 χρόνια προσφυγικής ιστορίας, τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διάφορες αίθουσες του μουσείου, σε έναν ανοιχτό διάλογο ουσιαστικά και μεταξύ τους. Υπάρχει το έργο του Ai Weiwei που είναι, λέγεται, η ιστορία των βομβών και περιλαμβάνει κάποια μεγάλα του έργα που μας δίνει αυτή την ιστορική αναδρομή. Μαζί με αυτό υπάρχουν κάποιες άλλες ενότητες που ρωτάνε, για παράδειγμα, οι άνθρωποι που δουλεύουν στις ΜΚΟ, γιατί δουλεύουν σε αυτές. Κάποια δηλαδή πολύ τωρινά ερωτήματα που μπορεί να έχει οποιοδήποτε
ασχολείται με το προσφυγικό. Πρέπει να σου πω βέβαια ότι και εμάς μας έχει κάνει κάποια εντύπωση ίσως, ότι μέσα σε όλο αυτό το δικό μας έργο και από ό,τι μας λένε και οι ίδιοι επιμελητές της συνολικής έκθεσης του μουσείου, είναι αυτό που έχει αποσπάσει ίσως τη μεγαλύτερη, τα καλύτερα σχόλια, δηλαδή αυτή η βιωματική εμπειρία από ό,τι φαίνεται είναι αυτή που έκανε τη μεγάλη διαφορά στους επισκέπτες του μουσείου. Και πιστεύουμε ότι αυτή η δυνατότητα να μπορέσουμε σε έναν διαφορετικό χώρο από αυτόν που συνήθως κινούμαστε, αυτόν της τηλεόρασης δηλαδή, να έχουμε ένα άλλο κοινό που έρχεται, που βλέπει αυτό το installation και μπαίνει μέσα σε αυτό, δίνει μια τελείως διαφορετική διάσταση στον τρόπο αντιμετώπισης του προσφυγικού από τους θεατές. Σε μια χώρα επίσης βεβαίως που δεν έχει τα ίδια βιώματα με την Ελλάδα, σίγουρα μιλώντας εσένα που βρίσκεσαι στη Λέσβο, μπορεί κάποιες από αυτές τις εικόνες να σου φαίνονται αρκετά καθημερινές, δηλαδή πράγματα που βιώνετε εσείς οι ίδιοι πολυτακτικά. Αν σκεφτείς όμως κάποιον που βρίσκεται στο Λονδίνο και που το μόνο που έχει δει είναι εικόνες στην τηλεόραση, όπως καταλαβαίνεις αυτή η εμπειρία παίρνει τελείως διαφορετικές διαστάσεις. Ελίδα, σε ακούω, Ελίδα Λαπροπούς, και σκέφτομαι και την δική σου εμπειρία και τη δουλειά που έκανες για να γίνει αυτό. Σκέφτομαι τους επισκέπτες στο Μουσείο του Λονδίνου που δεν έχουν ιδέα και ταυτόχρονα σκέφτομαι εμένα και τους ακροατές και τις ακροάτριές μας αυτή τη στιγμή που δεν θέλουν πολλοί από αυτούς να ακούνε άλλο για προσφυγικό. Πώς σου φαίνονται όλα αυτά? Κοίταξε, δυστυχώς νομίζω ότι το προσφυγικό είναι ένα θέμα που είναι εδώ και θα μείνει για πάρα πολύ καιρό, οπότε καταλαβαίνω βέβαια την κόπωση που υπάρχει γύρω από αυτό, αλλά τα θέματα είναι πολλά, είναι ανοιχτά και από ό,τι φαίνεται έχουμε πάρα πολύ μεγάλο μέλλον, οπότε νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνει ο καθένας το δικό του εσωτερικό διάλογο για να μπορέσει από εκεί και πέρα να δει κάποια πράγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ όταν ήρθα στη Λέσβο μετά τη φωτιά, ξέρεις, στο μυαλό μου ήρθαν πάρα πολλοί εικόνες από την Ιδωμένη, την οποία βεβαίως είχα επισκεφτεί πάρα πολλές φορές, ένας άλλος καταβλισμός ουσιαστικά που εξαφανίστηκε μέσα σε λίγες ώρες. Διαφορετικοί λόγοι, αλλά έφτασα εκεί. Την τελευταία φορά που πήγα ήταν εκεί οι μπουλντόζες και μεταφέρανε πράγματα, ουσιαστικά παιχνίδια, sleeping bag, οτιδήποτε. Και την ίδια αίσθηση είχα όταν ήρθα στη Μόρια αυτή τη φορά και βρέθηκα σε αυτό το σημείο που ουσιαστικά έχει γίνει πλέον, καλός ή κακός βέβαια, πλέον συνώνυμο με το προσφυγικό, με τη σύγχρονη ιστορία του προσφυγικού, και βρισκόμουν εκεί και έβλεπα μια αντίστοιχη εικόνα και σκεφτόμουν ότι ίσως κάποτε ένα project σαν αυτό που κάναμε τώρα να είναι μέρος μιας μηχανής του χρόνου, ενός αφηγήματος που στο μέλλον θα γυρίζουμε πίσω για να μπορέσουμε να αναλύσουμε το τι συνέβη και το πώς το διαχειριστήκαμε. Πολύ ωραία. Στα εγγένεια πηγές της έκθεσής σου? Στα εγγένεια δεν μπόρεσα να πάω λόγω κοροναϊού σε αυτή την περίπτωση. Βέβαια το είχα δει νωρίτερα. Ήταν να ανοίξουν και πολύ, ήταν να γίνουν πολύ νωρίτερα τα εγγένεια. Ήταν να γίνουν τον Απρίλιο. Οπότε ουσιαστικά δεν θα είχαμε το κομμάτι του Σεπτεμβρίου, δεν θα είχαμε το κομμάτι το μετά τη φωτιά. Θα ήταν μόνο το κομμάτι της καθημερινότητας, που είναι και το βασικότερο. Δεν μπόρεσα να πάω, ελπίζω ότι θα μπορέσω να πάω το συντομότερο. Εξάλλου η έκθεση θα βρίσκεται στο μουσείο μέχρι τις 24 Μαΐου. Μέχρι 24 Μαΐου στο μουσείο αυτό, στο πολεμικό μουσείο, και αυτό έχει την ιδιαιτερότητά του, έτσι δεν είναι? Σίγουρα είναι, και όλη η έκθεση βεβαίως προσπαθεί να πάρει μια ιδιαίτερα ειρηνική προσέγγιση στην ιστορία του σύγχρονου πολέμου, των σύγχρονων σειράξεων και άλλων γεγονότων που έχουν συμβεί και που έχουν οδηγήσει στο προσφυγικό όπως το βλέπουμε σήμερα. Πολύ ωραία. Ελίντα, ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σου? Τα επόμενά μου σχέδια σίγουρα θα συμπεριλαμβάνουν και κάποιο ταξίδι, πιστεύω, στη Λέσβο πριν το τέλος του χρόνου. Να δούμε λίγο τι συμβαίνει και εκεί πέρα τώρα. Κάποιους από τους ανθρώπους που βεβαίως βρισκόντουσαν πριν στη Μόρια και κάποιους από αυτούς που φαίνονται μάλιστα και σε αυτό το βίντεο έχουν πλέον μεταφερθεί, βρίσκονται στο Καράτεπε. Μαζί με όλους τους υπόλοιπους παρακολουθώ και εγώ
λιγάκι τις αλλαγές τις τωρινές στη ζωή τους και πιστεύω ότι αρκετά σύντομα θα βρεθώ πάλι εκεί και να τα πούμε και από κοντά. Πολύ ωραία. Να προσθέσω ότι το Life in a Camp, αυτό το έργο σας, Ρίντα Λαμπροπούλου, εκτός από πολύ έτσι καλές κριτικές διθραμβικές στα social media, έχει πάρει και πολύ καλή κριτική από το περιοδικό Time Out, σωστά, ως το καλύτερο έργο της έκθεσης. Συγχαρητήρια γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, είναι αλήθεια. Πιστεύω ότι αυτή η πιο βιωματική προσέγγιση, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε και όσοι ασχολούμαστε με τα media και βεβαίως και όσοι κινούνται στο χώρο της τέχνης, νομίζω ότι τουλάχιστον για μένα είναι ένα έπνασμα να προσπαθήσω ίσως να δουλέψω περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση, κάτι το οποίο δεν προσπαθεί να πει κάτι από μόνο του στο θεατή, αλλά να τον αφήσει να του βγει το δικό του συνέστημα και να δει πώς θα του μιλήσει το ίδιο το έργο. Ελίδα Λαμπροπούλου, σε ευχαριστούμε για το χρόνο σου. Καλή Εγώ συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.